Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα και πάμε στο πρώτο μας θέμα, ετοιμότητα και ψυχραιμία. Αυτό ήταν το σημερινό μήνυμα που απίφθινε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μετά την έκτακτη και πολύωρη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας, που στόχο είχε την υγειονομική προστασία του ελληνικού πληθυσμού από το νέο κορονοϊό. Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο κ. Κικίλιας ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως το σχέδιο του Υπουργείου περιλαμβάνει άμεσες και στοχευμένες προσλήψεις γιατρών και προσωπικού, τη σύσταση διατομιακής επιτροπής σε επίπεδο γενικών γραμματέων και γενικών διευθυντών των Υπουργείων για τον καλύτερο συντονισμό του έργου, καθώς και τη δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής, η οποία θα ενημερώνεται και θα εξετάζει κάθε νέα περίπτωση ύποπτου ή πιθανού κρούσματος του νέου ιού που θα εντοπίζεται στη χώρα. Τώρα, πάμε και στα της οικονομίας. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η πρόσφατη ομιλία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη σε εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κατά την οποία ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας κάνει κακό στην οικονομία. Η αναφορά αυτή του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την οργή της Φόφης γεννηματά, με το Κίνημα Αλλαγής να δημοσιοποιεί το βίντεο και να κατηγορεί τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για ακραία νεοφιλελεύθερες απόψεις. Στον χώρο των αντιδράσεων δεν άργησαν να μπουν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΜΕΡΑ25 και το ΚΚΕ, που εξαπέλυσαν δρυμή κατηγορό κατά της κυβέρνησης, την οποία και κατήγγειλαν για έλλειψη πολιτικής βούλησης και ατολμία του Κυριάκου Μητσοτάκη να βάλει φρένο στο νέο κύμα πληστηριασμών που έρχεται και απειλεί τις κατοικίες χιλιάδων ανθρώπων. Σε αυτό το θέμα θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην αίθουσα ειδήσεων να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Μαραβελίδη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και πραγματικά, όπως το είπα, είναι μια θύελλα αντιδράσεων μετά από αυτή την δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Να πούμε ότι πριν λίγη ώρα είχαμε απάντηση και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά, θα το δούμε αργότερα το απόσπασμα. Έταζαν μπολντόζες στο ελληνικό και η μόνη μπολντόζα που θα φέρουν θα είναι, στοχεύει την πρώτη κατοικία. Και αυτό είναι ενδεικτικό, δηλαδή, του κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα κλίμα έντονης ανταπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Υπενθυμίζουμε ότι, όπως είπε και ο κ. Γεωργιάδης, όντως στο τέλος Απριλίου τελειώνει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτή, τέλος πάντων, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όσο περιορισμένη και αν είναι, υπάρχει μόνο ως μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στο πλαίσιο του παλιού νόμου Κατσέλη. Ναι. Ακόμα και τώρα, όμως, να είμαστε ειλικρινείς, δεν σταμάτησαν ποτέ να γίνονται πληστηριασμοί. Απλά υπάρχει εκτίμηση ότι μόλις μπουν τα σχέδια των τραπεζών το ένα μετά το άλλο, μετά και το τέλος προστασίας της πρώτης κατοικίας, θα ανέβουμε σε επίπεδα ρεκόρ οι πληστηριασμοί. Θα τους δούμε να φτάνουν τις 20 με 25.000. Οι πληστηριασμοί είχαν αρχίσει ήδη να κάνουν άλματα από το 2019 και συγκεκριμένα το τέλος του 2019, με το πρώτο ρεκόρ να ήταν με 3.500 κοντά τον Σεπτέμβριο. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο κ. Γεωργιάδης πριν 20 μέρες περίπου είχε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα, είχε αναφερθεί και είχε πει ότι προστασία πρώτης κατοικίας δεν θα υπάρχει. Να πάει όποιος θέλει να προστατέψει το σπίτι του, να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να διασφαλίσει έτσι την περιουσία του. Μάλιστα, είχε πει και αυτό είχε προκαλέσει αίσθηση ότι εγώ το λέω από τώρα για να μην χαλάμε τις καρδιές μας από 30 Απριλίου και μετά. Όπως το λες, είναι Γιώργο. Να σημειώσουμε πάνω σε αυτό όμως ότι δεν μπορούν όλοι εύκολα να μπουν σε αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έχει κάποια πολύ δύσκολα κριτήρια για να περάσεις και περιουσιακά και εισοδηματικά. Αλλά ακόμα και αυτοί που θα μπουν να προστατεύσουν την περιουσία τους, έχουμε δει πώς υπάρχει το θέμα, πώς είναι με τις ρυθμίσεις. Πολλοί κόσμος μπαίνει σε μια ρύθμιση. Για παράδειγμα, έχουμε τις 120 δόσεις που ο κόσμος έχει βάλει τις οφειλές του σε ταμεία και εφορία. Ναι. Δεν είναι πάντα εύκολο να την κρατήσει αυτή τη ρύθμιση. Και ειδικά το νέο σχέδιο που ετοιμάζεται από την κυβέρνηση. Δεν ετοιμάζεται, δεν είναι κάτι που θα ακούσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έχει μιλήσει για το θέμα και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας. Στο παρελθόν έχει αναφερθεί και ο ειδικός γραμματέας του διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ο κύριος Φώτης Κουρμούσης. Ο κύριος Σταϊκούρας, στην τελευταία του αναφορά για το τι μας περιμένει μετά το τέλος της προστασίας της πρώτης κατοικίας το Μάιο, είπε ότι το σχέδιό μας θα είναι ένα ενιαίο και δεν θα αφορά 8 διαφορετικές καταστάσεις, 8 σχήματα όπως ισχύει σήμερα. Και ο στόχος της αλλαγής, θα περάσουμε δηλαδή από το παλιό στο καινούριο, θα είναι για να βγουν στη σέντρα, παραφράζω βέβαια, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Οι οποίοι είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην ελληνική οικονομία, αλλά εδώ υπάρχει η κριτική που γίνεται και είναι πολύ καχύποπτη και λένε ότι, ξέρετε κάτι, ίσως να μην είναι τόσοι πολλοί στρατηγικοί κακοπληρωτές όσο μας λένε οι τράπεζες και οι θεσμοί. Ίσως στην ελληνική οικονομία μετά από 3 μνημόνια
παρόμοια. Απλά να υπάρχουν πραγματικά χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Mm-hmm. Είναι υποχρεώσεις που βγήκαν μέσα σε μια δεκαετία κρίσης. Δεν μετράει μόνο ο χρόνος των τριών μνημονίων, μετράει πόσο ήταν σε κρίση η ελληνική οικονομία και από τότε που ξεκινήσαμε και μπήκαμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο με τα μνημόνια μέχρι τώρα, δεν έχει υπάρξει ανάκαμψη. Ο άνθρωπος που έβγαζε χι ποσό, έβγαζε 2.000 το μήνα και είχε δάνεια τα οποία ήταν για να τα αποπληρώνει με βάση τα λεφτά που έβγαζε τότε, τώρα ή βγάζει 1.000 ευρώ ή μπορεί να είναι και άνεργος ακόμα. Και να μην μπορεί όσες ρυθμίσεις και να κάνει, όπως και να το δούμε, δεν γίνεται να εφαρμόζεται στην Ελλάδα αυτό που εφαρμόζεται στη Δανία, ας πούμε, ή σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης που δεν πέρασε τρία μνημόνια. Τώρα, ο κύριος Σταϊκούρας, ανέφερες και πριν, είπε πρόσφατα ότι θα υπάρξει ένα νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το είπε και ο κύριος Κουρμούσης. Ο κύριος Γεωργιάδης φαίνεται να ανοίγει συνεχώς ένα θέμα, όπως λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα, σαν να είναι λαγός για κάτι κακό που έρχεται. Και την ίδια στιγμή έχουμε και την απόφαση του Eurogroup, που την ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, Κωνσταντίνε, η οποία λέει ότι οι αρχές χαιρετίζουν τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να σταματήσει η προστασία της πρώτης κατοικίας από τις 30 Απριλίου και μετά. Δεν λένε χαιρετίζει την πρόθεση της κυβέρνησης για ένα νέο σχήμα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Έτσι είναι, Γιώργο, το είχαμε τονίσει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει στα σκαριά και ένα νέο πτωχευτικό δίκαιο που, όπως μου τα εξηγούσες νωρίτερα, δεν προμηνύει και πολύ καλές ειδήσεις. Είναι πολύ αυστηρό γιατί βασίζεται στη λογική της δεύτερης ευκαιρίας. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ καλό για μια επιχείρηση και να προβλέπεται γρήγορη εκαθάριση των οφειλών με ρευστοποίηση της περιουσίας, ακόμα και της ακίνητης περιουσίας, για να πληρωθούν οι οφειλές, οι οποίες και αυτές θα πάνε κουρεμένες σε αυτούς που σε έχουν δανείσει και σε αυτούς που μπροστάς. Αλλά παρόλα αυτά, ενώ μπορεί να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία για έναν επιχειρηματία, για μια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για ένα νοικοκυριό το οποίο θα χάσει το σπίτι του. Και υπάρχουν προβλέψεις, και να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς ποια είναι η λογική του νέου σχεδίου, του νέου πτωχευτικού. Θα υπάρχει βοήθεια από το κράτος, από το δημόσιο, για να μείνεις ενοικιαστής στο σπίτι σου αφού το έχεις χάσει. Α, πάλι καλά. Πώς θα γίνεται αυτό, με κάποιο επίδομα, ας πούμε, για να πληρώνεις ένα κομμάτι του δανείου? Αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνεται προς τα έξω. Και εδώ πέρα φαίνεται η δυσκολία που υπάρχει. Δεν υπάρχει λογική του να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, να μπορέσεις να διατηρήσεις την κυριότητά της και να βρεθεί ένας τρόπος σε βάθος χρόνου να αποπληρώσεις τα χρέη σου. Απλώς να μην κοιμηθείς το μπαγκάκι. Είναι να τελειώνουμε με τα κόκκινα δάνεια τώρα και για τις τράπεζες. Και αυτό το λέω, Γιώργο, ξέρεις γιατί? Γιατί σήμερα είχαμε αναφορά και από τον κύριο Ντεγκίντο, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος ζήτησε σήμερα να γίνονται πιο γρήγορα ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει το θέμα των κόκκινων δανείων. Έκανε διπλή αναφορά σε αυτό το θέμα σήμερα που είναι στην Αθήνα. Παράλληλα, και ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι χρειάζονται σημαντικές αλλαγές. Πρέπει να προχωρήσει αυτό το ζήτημα, να εξυγιανθούν οι τράπεζες. Ναι. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι ξένοι που έρχονται στην Αθήνα αναφέρονται στο θέμα των κόκκινων δανείων και το πόσο σημαντικό να προχωρήσει η διαδικασία. Να υπενθυμίσουμε ότι τόσο οι θεσμοί, όσο και σε δηλώσεις από στελέχη της κυβέρνησης, έχει τονιστεί η ανάγκη να βγουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές στη σέντρα. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Και γιατί οι θεσμοί ζητάνε συνέχεια επιτάχυνση? Γιατί ζητάνε επιτάχυνση? Για να ξεκαθαρίσουν τα κόκκινα δάνεια, για να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Ακόμα και ο νόμος Κατσέλη, που έχει πάρει εκδίκαση κάποιων υποθέσεων σε βάθος πολλών ετών, φτάνει μέχρι το 2027 η εκδίκαση των υποθέσεων. Έχουν ζητήσει οι θεσμοί να κοπεί αυτός ο χρόνος, να υπάρχει μια επιτάχυνση της διαδικασίας, να τελειώσουν όλες οι υποθέσεις μέχρι το 2023. Άρα, οπότε, με βάση όλα αυτά, αν έρθει κάτι που θα παραπέμπει σε προστασία πρώτης κατοικίας, ουσιαστικά θα έχει τραπεζοκεντρική λογική, θα είναι προστασία των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια. Αν καταλαβαίνω κάτι λάθος, με διορθώνεις. Να ξεκαθαρίσει γρήγορα η κατάσταση. Πώς? Να ξεκαθαρίσει γρήγορα η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια. Και αυτό φαίνεται να το φωτογράφησε και ο κύριος Ντεγκίντος, ο οποίος είναι μεν τώρα αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όμως ειδικά στο θέμα των πληστηριασμών έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν. Ποιο είναι αυτό? Υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας. Να θυμίσουμε ότι η Ισπανία, επειδή και η Ισπανία πέρασε κρίση με πρωθυπουργό τον κύριο Ραχόι, είχε κάνει το ρεκόρ τότε που υπήρχαν κατασχέσεις και πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας 100 τη μέρα. Προφανώς και δεν είναι πρότυπο. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά, να τα παρακολουθούμε, γιατί φαίνεται ότι ισχύει η ρίση για τον καπνό και την φωτιά στο συγκεκριμένο θέμα, Κωνσταντίνε Μαραβελίδη. Ούτως ή άλλως, εσύ εδώ και καιρό έχεις μεταδώσει
και το ρεπορτάζ σου, ότι δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα στις τράπεζες, πως ήρθε επιτέλους η ώρα να ξεφορτώνουν από κόκκινα δάνεια, να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό και βεβαίως πώς ακριβώς θα γίνει αυτό το ξεφόρτωμα και κυρίως σε βάρος. Γιώργο, το σημαντικό που πρέπει να πούμε και να ξαναπούμε είναι ότι βεβαίως και έχουν δίκιο και οι θεσμοί και η κυβέρνηση ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα των κόκκινων δανείων, πρέπει να φύγει αυτό το μεγάλο βάρος από τις ελληνικές τράπεζες να δουλέψει η ελληνική οικονομία, ναι. Αλλά να μην γίνει αυτό εις βάρος των νοικοκυριών. Αυτό είναι το θέμα. Σε βάρος περίπτωση, γιατί έχει περάσει τρία μνημόνια. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω στην ελληνική οικονομία. Ας μην βρούμε τη λύση στο να επιβαρύνουμε τους πολίτες οι οποίοι ήδη θυσίασαν πολλά. Έτσι ακριβώς. Κωνσταντίνε Μαραβελίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε άλλο θέμα περνάμε τώρα. Εξελίξεις έχουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου μετά τη συνάντηση του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη στην Νιόν της Ελβετίας, όπου σήμερα είχε έναν κύκλο συναντήσεων με στελέχη της UEFA, ανάμεσα σε αυτούς και με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα μάλιστα με κυβερνητικές πηγές, ο πρόεδρος Αλεξάνδερ Τσέφεριν αποδέχθηκε την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για επίσκεψη στην Ελλάδα με στόχο την σύναψη συμφωνητικού παροχής τεχνικής βοήθειας για την επανεκκίνηση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός πως από τις συναντήσεις αυτές ήταν απόν ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Λευτέρης Αυγιανάκης, κάτι το οποίο προφανώς και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη σχέση του πρώην στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού με τον Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα, σε τηλεφωνική του παρέμβαση στον Real FM το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας άδειασε τον Λευτέρη Αυγιανάκη, λέγοντας ότι είναι υφυπουργός αρμόδιος για το θέμα, όμως στοχοποιήθηκε και από τους δύο ποδοσφαιρικούς συλλόγους που εμπλέκονται στην υπόθεση. Επομένως, όπως είπε ο κύριος Πέτσας χαρακτηριστικά, δεν χρειάζεται ένα πρόσωπο αυτή τη στιγμή να έχει μία κακοπιστία.